σε αυτά που όλοι ξέρουμε ότι είναι τα μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο όμως ζήτημα είναι με ασφάλεια και σταθερότητα να ολοκληρώσουμε την έξοδο από την κρίση, γιατί αυτό είναι που θα ωφελήσει πρακτικά και πραγματικά κάθε οικογένεια, κάθε Έλληνα, κάθε επιχείρηση και ιδίως τους ανέργους, αυτούς που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Θα αναλάβω μια σειρά από μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες, στις οποίες έχω αναφερθεί κατ' επανάληψη. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούμαστε, φυσικά, με τον Πρωθυπουργό. Επειδή θα με ρωτήσετε για τον ανασχηματισμό, σας λέω ότι και ο ανασχηματισμός φυσικά είναι μέσα σε αυτές τις μεγάλες πολιτικές κινήσεις, αλλά όχι αποσπασματικά. Συνδέεται με πολιτικές πρωτοβουλίες. Χρειάζεται μια προετοιμασία, γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του κυβερνητικού έργου, άρα οι ανάγκες της πολιτείας και της κοινωνίας. Δεν θα γίνει λοιπόν με όρους δημοσιογραφικούς ή δισογραφικούς σε δημοσιογραφικό χρόνο, αλλά θα γίνει με όρους πολιτικούς τη στιγμή που πρέπει. Όχι, δεν είναι το κριτήριο η λήξη της Προεδρίας με την τυπική έννοια του όρου, αλλά πάντως πρέπει να λάβουμε υπόψη και ορισμένες υποχρεώσεις που έχουμε ως Προεδρία. Τώρα, ο Πρωθυπουργός απεχώρησε λίγο νωρίτερα γιατί είχε μια κοινωνική υποχρέωση. Έγινε μετά υπό την Προεδρία μου μια σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για όλη την κοινωνία, γιατί καθορίζονται οι όροι διεξαγωγής των αστικών και εμπορικών δικών της πολιτικής δίκης. Εκεί θα κινηθούμε με έναν απολύτως συνενετικό τρόπο, σε συνεννόηση στενή και με το δικηγορικό και με το δικαστικό σώμα, αλλά και με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Για το πρόσωπο του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος είναι μια ημερομηνία ορόσημο, για παράδειγμα, για τον ανασχηματισμό. Δεν άκουσα, μου συγχωρείτε. Το Eurogroup του Ιουνίου μπορεί να είναι μια ημερομηνία. Το Eurogroup είναι και αυτό μια από τις υποχρεώσεις της Προεδρίας για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Για το πρόσωπο του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος συζητήσατε? Όχι, δεν συζητήσαμε εις βάθος. Τα κριτήρια τα οποία θα ισχύσουν όμως τα επιβεβαιώσαμε σήμερα. Συζητήσαμε για αλλαγή του εκλογικού νόμου και κατάργηση του πόντου. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην προγραμματική συμφωνία. Νομίζω ότι αυτά αρκούν σήμερα. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ καθαρό. Καταλάβαμε πάρα πολύ καλά τι μας είπε ο κάθε Έλληνας πολίτης. Ξέρουμε τις προτεραιότητες του έθνους. Πρέπει το έθνος να ενωθεί και πάλι, γιατί είναι διχασμένο σε λάθος βάση, η οποία έχει ξεπεραστεί. Τι σημαίνει τώρα η διάκριση μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αφού θέλουμε όλοι να βγούμε από το μνημόνιο την κρίση, την επιτήρηση της Τρόικας? Και πρέπει όλοι μαζί, όλες οι δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, να συστρατευτούμε για να κάνουμε το αυτήν την έχει μεγαλύτερη προσπάθεια. Στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένας από τους δύο παράγοντες της κυβέρνησης, εγγυητής σταθερότητας, ο προοδευτικός πόλος. Για μας έχει σημασία το προοδευτικό πρόσημο της κυβερνητικής πολιτικής και η λεγόμενη προοδευτική σταθερότητα, που δεν είναι στασιμότητα, είναι κίνηση προς τα μπρος, αποκατάσταση αδικιών, προστασία των ευπαθών ομάδων και κυρίως ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία. Κύριος Τουρνάρας, τα κριτήρια που βάλατε για θέση του διοικητή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν απήντησε στο τελευταίο.